Είναι η γιαγιά εκείνη που έλεγε με την Αγγέλα τα statistics, τα θυμάστε, με την Κατσίκα. Ναι, η Γιαννούλα και η Αγγέλα και ο φίλες που είχαν και την Ράδο και κάνανε τις κυπές στα statistics. Αυτή λοιπόν τη γιαγιούλα βρήκαμε και τη βρήκαμε για να τη γνωρίσουμε έτσι καλύτερα, να μας μιλήσει, να την ακούσετε κι εσείς, αλλά σχολιάζει και όλες και τη συμμετοχή της Ρωσίας, τις άλλες γιαγιούλες που θα μας εκπλήξουν τον Μάιο στο Μπακού και μάλιστα. Πάνε καλά. Πάρα πολύ. Είναι ψηλά, έτσι. Εννοείται και νομίζω ότι θα παίξουν πάρα πολύ ψηλά φέτος η Ρωσία και το συγκρότημα των γιαγιάτων. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την πολύ γλυκιά γιαγιά, την κυρία Καμπούρη. Η όρεξή τους για τραγούδι και χορό, αλλά και η άνεσή τους στη σκηνή, τις κατατάσσει στα φαβορί του φετινού διαγωνισμού της Eurovision. Με όρεξη για αυτοσαρκασμό αλλά και ένα καλό μάθημα στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, οι σούπερ γιαγιάδες έβαλαν σκοπό να τρελάνουν τους Eurofans και μάλλον έχουν αρχίσει να το καταφέρνουν. Η κάμερα της εκπομπής μας συνάντησε μια Ελληνίδα γιαγιά, η οποία με τη σειρά της μας έχει κάνει να γελάσουμε με τη συμμετοχή της σε διαφημιστικό σποτ. Τα statistics μέσα από το στόμα της κυρίας Γιαννούλας είχαν γίνει το σλόγγαν της σεζόν και το σήμα κατά τεθέν του προϊόντος. Παναγούλα μου, τι φτιάχνεις? Καλά, Γιαννούλα. Εδώ παιδεύουμε τη φίλη σου και την Νίνα. Καλέ, πώς θα τις παιδεύεις? Αυτές είναι όλα ίδιες. Ποια είναι άραγε η άποψή της για τις γιαγιάδες της Eurovision? Αυτά λοιπόν τα κορίτσια της Ρωσίας. Ναι, πολύ ωραία, όλες καλές φαίνεται. Ποια σας αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσει μια κοντούλα που είναι πιο έτσι, πιο τσακπίνα. Σας φέρνει πιο πολύ εκείνη? Ναι, μου μοιάζει κιόλας, νομίζω στον boy, μη λέω τίποτα άλλο. Γιατί αυτή είναι και ομορφούλα, εγώ τι. Πώς το ακούτε το κομμάτι? Αυτή μια στροφή, όχι τώρα, πριν που είχε μια στροφή, ήταν κάτι. Τώρα είναι τραγουδάκι, ωραίο, χαρούμενο. Αλλά το προηγούμενο ήταν κάπως μελαγχολικό, σαν μυρολόι κάπως. Τώρα λίγο το ζεστόνωσε λίγο. Ναι, αλλά και εκείνο είχε τη χάρη του και αυτό. Το καθένα με τη χάρη του. Τι χορεύουν, τις βλέπουμε. Ναι, έχουν πολύ ζωντάνια. Για την ηλικία τους που είναι μεγάλες γυναίκες, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε αυτή την ηλικία να έχεις. Εγώ χόρευα, με λέγανε πεταλούδα, τώρα μπορώ να χορέψω. Σε αυτή δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Τα ρούχα που φοράνε είναι παραδοσιακά σας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ μ' αρέσουν, ναι. Ευκίνητες πολύ για την ηλικία τους. Γιατί βλέπω εγώ τον εαυτό μου, δεν έχω τώρα αυτά τα κουράγια. Θα τις δείτε τη βραδιά του τελικού? Ναι. Θα τις ψηφίσετε κιόλας? Θα τις ψηφίσετε? Βεβαίως θα τις ψηφίσω. Γιατί να μην ψηφίσω? Λέτε να κερδίσουν στο διαγωνισμό? Εγώ νομίζω ότι θα κερδίσουν. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Γιατί είναι κάπως έτσι πιο αυθεντικές, έτσι μου φαίνονται, έτσι αληθινές. Καλή τους επιτυχία και να έχουν υγεία. Και υπόμενο τσάτ παρακαλώ. Στα statistics βλέπουμε ότι η Νίνα μας δίνει σταθερά περισσότερο. Είστε η Γιαννούλα, αλλά δεν είναι αυτό το όνομά σας. Γιαννούλα της διαφήμισης με τις κατσίκες. Ναι. Πώς έγινε και κάνατε τη διαφήμιση αυτή? Με είχε συναντήσει ένας νεαρός στον δρόμο και μου μίλησε για διαφήμιση που δεν είχα ιδέα εγώ. Δεν υποβηθήκατε στον δρόμο, μου συνεκλέπετε? Βλέπετε, μάλιστα μάζεψα και την τσάντα μου. Και μου λέει, θέλω να σας, αν θέλετε να λάβετε μέρος σε μια διαφήμιση, θα πάρετε και λεφτά. Και πώς ήρθες ένα παιδάκι μου, του λέω, να μου πεις εμένα? Και μου λέει ότι σας μιλάω σε εσάς επειδή έχετε, είναι τα μαλλιά σας άσπρα. Και οι άλλες τι έχουν? Συνήθως οι γιαγιές τα βάφουν και θέλουμε μια παραδοσιακή γιαγιά. Λέω, δεν πάνε να μην μου δώσουν και τίποτα. Εγώ πέρασα ένα ωραίο πρωινό ανάμεσα σε νεολαία και όλα τα κοριτσάκια, άλλο να με φτενίσει, άλλο να με φτιάζει δώσει, άλλο να μου αλλάξει ρούχα. Πέρασα πολύ ωραία. Executive summer conclusion. Η Νίνα είναι πιο αποδοτικά. Βέβαια. Λέω, Παναγούλα, μην τη φτιάνεις.
Και μου έλεγε αυτή τα διάφορα, τώρα δεν τα θυμάμαι καλά. Δεν τη απαντήσατε. Και μου έλεγε, τι λέω, είχε δύο κατσικούλες εκεί πέρα και μου έλεγε τα ονόματά τους. Και σε λέω, πώς γνωρίζεις αυτές, είναι ολόιδιες. Να σου δώσω και ένα μπουκλιτάκ. Τι είναι αυτό, να? Για την παρουσίαση. Α, το χαρίζεις. Αχ, κυρία Δανάση.